Οι Έλληνες είναι λαός ευρηματικός και στα δύσκολα γίνονται καλύτεροι. Θυμηθείτε το Δούριο Ύπο. Τώρα λοιπόν, στα χρόνια της κρίσης, πάρα μα πάρα πολλοί Έλληνες δημιουργούν σύγχρονα προϊόντα μοναδικά σε ανταγωνιστικές τιμές που γίνονται ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο. Σε Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία. Τώρα είμαστε σε μια εταιρεία φαινόμενο, την Κόκκινο. Έχει κατακτήσει 110 σημεία στην παγκόσμια αγορά. Δεν προλαβαίνει να παράξει τα προϊόντα που ζητούν οι ξένοι. Είμαστε στο εργαστήρι τώρα που φτιάχνει τα ξύλινα ποδήλατα. Τα ξύλινα ποδήλατα τα οποία είναι μοναδικά. Είναι μια ιδέα ελληνική εξαιρετική, η οποία όλο και κατακτά μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Ο κύριος Παύλος Ευμορφίδης είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο οποίος μας φιλοξενεί και μας ξεναγεί στο χώρο του. Επειδή μου έχουν πει ότι είμαι εγγονός του Οδυσσέα, αποφάσισα και εγώ να κάνω το Δούριο Ύπο για να εισχωρήσω στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αμερική, όπου έχουμε καταστήματα με στρώματα και κρεβάτια και θέλουμε να τους δώσουμε χαρά από την Ελλάδα. Το κρεβάτι το βλέπουν σπάνια. Το ποδήλατο το βλέπουν κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ο Δούριος Ύπος, όπως είπες, για να κάνουμε ένα ωραίο marketing, δηλαδή να μπούμε στην αγορά με έναν ωραίο τρόπο. Και το έχουμε καταφέρει, γιατί εκτός από το ποδήλατο που είναι άριστο, που είναι το καλύτερο ποδήλατο στον κόσμο, δεν είμαι υπερόπτης, είμαι πραγματιστής, γιατί έκανα 9.058 χιλιόμετρα φέτος, γύρισα όλη την Ελλάδα με το ποδήλατο το ξύλινο. Θα με είδαν αρκετοί άνθρωποι, γιατί δεν είχα και λεφτά, έτρωγα σε σπίτια, ξέμενα από νερά, ιστορίες κτλ. Άρα λοιπόν, θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή τη χαρά του Έλληνα, την ενέργεια που έχει ο Έλληνας, τον ήλιο που έχουμε και γελάμε και χαιρόμαστε και χωρίς λεφτά μπορούμε να ζήσουμε ωραία, στους ξένους. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό λοιπόν το ονομάσαμε πραγματικά Δούριο Ύπο, γιατί πολλοί μου λένε ότι ρε, εσύ καλό εγγονάκι είσαι του Οδυσσέα. Εκείνος ήταν με κατάρτια, είσαι με ένα τιμόνι πάνω στο ποδήλατο. Και μου αρέσει κιόλας. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε βαριά βιομηχανία εμείς. Έχουμε βαριά βιομηχανία, δεν έχουμε. Έχουμε παιχνιδάκι έχουμε. Η Ελλάδα είναι. Δεν φτιάχνουμε. Δεν φτιάχνουμε αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε σίδερο ή αλουμίνιο ή. Πήγαμε στα βουνό, μια ομάδα από την Άκτο εκεί, μια ωραία σχολή στην Ελλάδα και τα πιο πολλά παιδιά έχουν έρθει από εκεί τώρα. Ανεβήκαμε στο βουνό, κόψαμε ξύλα μόνοι μας που δεν τα κόβουμε τα ξύλα, τα κόβουμε μόνο για να τα κάνουμε καυσόξυλα. Το πήραμε, το φτιάξαμε ξύλο για να γίνει έπιπλο, κάναμε το πρώτο, πια αγοράζουμε και από το εξωτερικό ξυλία και προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα, δηλαδή να φυτέψουμε δέντρα που μετά από 60 χρόνια να είναι έτοιμα να γίνουν ξύλο και τώρα γίνεται. Και ήταν ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε χωρίς να λέμε «Α, δεν γίνεται». Τα πάντα γίνονται. Πρώτον είναι ασφαλές και δεύτερον το ξύλο αυτό διατηρείται. Ναι, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το ξύλο πρώτα απ' όλα το αγγίζεις και είναι φιλικό. Άμα πιάσεις ένα σιδερένιο ποδήλατο καλοκαίρι με 40 βαθμούς, θα καείς, ας πούμε. Το χειμώνα θα παγώσεις. Φτιάξαμε τώρα ένα σπαστό ποδήλατο ξύλινο, κάτι το οποίο είναι λειτουργικότατο. Γιατί στην αρχή αυτό το μεγάλο μας έλεγαν ότι δεν είναι λειτουργικό. Τότε, αφού δεν είναι λειτουργικό, πώς έκανα εγώ 9.058 χιλιόμετρα σε 107 μέρες. Είναι ανίκιο. Έχουν δίκιο, το βλέπει κάποιος και σου φοβίζει. Σου λέει πω, τι είναι αυτό, θα ανέβω. Όμως είναι πολύ πρακτικό. Η σέλα λέει είναι ξύλινη, μα είναι πολύ σκληρή. Εμείς φτιάχνουμε στρώματα, έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε τα καλύτερα στρώματα στον κόσμο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε εδώ πάνω κοκοφίνικα, καουτσούκ και να είναι ένα πράγμα πάρα πολύ μαλακό. Δεν θέλει αυτό ο ποδηλάτης όμως όταν κάνει χιλιόμετρα. Θέλει να είναι σκληρό για να μπορεί να βαράει πετάλ. Άρα λοιπόν συνδυάσαμε για αυτόν που θέλει να δει και να κάνει χιλιόμετρα, την ξύλινη σέλα με το ξύλινο σκελετό που είναι πάρα πολύ ελαστικός και απολαμβάνει την κίνηση του ποδηλάτου άριστα. Δεν προλαβαίνετε τις πολλές παραγγελίες για τα ποδήλατα να τις τελειώσετε. Έχετε ένα Σουηδός ο οποίος λανσάρει τώρα μια καινούργια εταιρεία με ρούχα και τη λένε Black Q. Στη Σουηδία, καινούργια τώρα. Είδε κάποιο το ποδήλατο, σου λέει πώς θα κάνω εγώ branding, δηλαδή πώς θα δώσω το όνομά μου στην αγορά εύκολα και ανέξοδα. Και έρχεται λοιπόν να αγοράσει καμιά δεκαριά ποδήλατα, να βάλει μοντέλους επάνω εκεί, να κάνουν βόλτα στη Σουηδία, δεν ξέρω τι θα κάνει, και να πάρει κάτι που δεν το βρίσκει εύκολα στην αγορά. Δηλαδή τι, ένα καθαρά οικολογικό προϊόν, γιατί όποιος αγοράζει ένα ποδήλατο κόκκοματ, πρέπει υποχρεωτικά να φυτέψει ένα δέντρο. Ένα ποδήλατο, ένα δέντρο. Γιατί το κάθε δέντρο βγάζει 1,5 ποδήλατο το χρόνο μόνο του, με τον ήλιο και με τη βροχή. Θα το βρει το εγγόνι σου, θα το βρει το παιδί σου, θα το βρουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας και θα πεις κάτι καλό έκανες κι εσύ. Φύτεψε ένα δέντρο. Το δέντρο αυτό είναι δικό σου, αλλά δεν μπορεί να το κόψεις. Πρέπει να φτιάχνουμε πράγματα χωρίς να αφαιρούμε πηγές ενέργειας από τις γενιές που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας εμείς και να φτιάξουμε ένα πλαστικό που μας χρησιμοποιεί, είναι φτηνό κτλ. Και όταν το πετάξουμε, ρε φίλε, πού θα πάει. Οι επόμενες γενιές θα μαζεύουν τα σκουπίδια τα δικιά μας. Άρα λοιπόν εδώ μέσα έχουμε αποφασίσει ότι φτιάχνουμε δεν υπάρχει
τίποτα να πεταχτεί. Ό,τι παράξουμε, στο τέλος, ό,τι μείνει, θα γίνει κάτι άλλο. Και είπαμε λοιπόν, γιατί να μην έχουμε προϊόντα τα οποία έχουν μηδενικό αποτύπωμα, δηλαδή zero footprint που το λένε. Χωρίς να χρησιμοποιείς ενέργεια, να φτιάχνεις προϊόντα ή με λίγη ενέργεια. Άρα λοιπόν πήγαμε στη Λακωνία, κόψαμε αυτά τα καλάμια, τα βλέπεις. Από τον Ευρώτα, ακριβώς από κάτω από τον Ευρώτα, τα κόψαμε. Ένα Σπαρτιάτης, ωραίος, τα άκοψε. Μας τα στέλνει κομμένα και εμείς μετά πρέπει να βάλουμε μέσα αυτό εδώ που γράφει. Έτσι δεν είναι, αυτό το αγοράζουμε. Άμα βρεις καμιά δουλειά μέχρι τα πόδια και τέτοια να βάρουμε το μελάνι, καλό είναι. Αλλά εμείς δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Οπότε τα αγοράζουμε. Πώς θα κάνουμε την τρύπα? Έχουμε ένα σοφό εδώ, το Λουκά, ο οποίος λέει: Άστο, το φτιάξω εγώ, αγόρι μου. Λέει, πήγε και μάζεψε ξυλαράκια και έφτιαξε μια μηχανή. Και η μηχανή αυτή επάνω είναι, την είδατε πριν, να πάτε να τη δείξετε κιόλας. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο και με το ποδήλατο έχει βάλει μια γεννητριούλα και κινεί τη μηχανή. Μας βάζει λοιπόν και κάνουμε ποδήλατο και αυτό το μηχανάκι μπαίνει, βγαίνει και φτιάχνει τις τρύπες. Άρα λοιπόν έχει μηδενικό αποτύπωμα. Δηλαδή δεν μολύνουμε κανέναν τίποτα. Με τους μυς μας φτιάχνουμε τα στυλό αυτά. Και τα πουλάμε ανά τον κόσμο 25 λεπτά. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Τσιπίτα, ο οποίος, το Θεοδωρόπουλο, ο οποίος μας έδωσε 20.000 στυλό παραγγελία. Μου λέει: Μπράβο, ρε, ελληνικό προϊόν. Δεν πίστευα, μου λέει, ότι στην Ελλάδα. Και τόσο φτηνό. Φέρε μου 20.000. Άρα λοιπόν ένας με τον άλλον οι Έλληνες. Άρα η παραγωγή στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ακριβή όσο νομίζουμε. Όχι, είναι πολύ φτηνή. Μπορεί να είναι πολύ φτηνή. Αφού σου δίνει το καλάμι έτοιμο, πήγαινε κόψτο. Λέμε διαρκώς ότι στην Ελλάδα το δημόσιο και ο τρόπος που λειτουργεί, η γραφειοκρατία και όλα τα άλλα δυσκολεύουν τις επενδύσεις. Εσείς έχετε συναντήσει πολλά τέτοια εμπόδια? Ναι, μωρέ, κάνει για καμιά τρίπλα, μωρέ. Να σου πω κάτι. Εγώ όταν πηγαίνω σε καμιά κάτι ή να κάνω καμιά δουλειά, πήγαινα παλιότερα, τώρα δεν πάω. Με το που συναντάω κάποιον, του λέω: Τι γελαστή κοπέλα είσαι, ωραία δόντια κτλ. Οπότε γελάει με τη μία. Του δίνει και μια καρδούλα, δεν τη ζητάμε τίποτα δηλαδή. Απλώς να είναι φιλική με εμάς. Και αυτή η γυναίκα είναι κάθε μέρα εκεί, η άντρας είναι κάθε μέρα εκεί μέσα σε ένα κτίριο, κάπου θα ξεσπάσει. Αντί να ξεσπάσει σε εμάς λοιπόν, με την καρδούλα, ελπίζω να μην ξεσπάσει στον επόμενο. Αλλά και εκεί υπάρχει μια λύση. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιολογίες να λέμε ότι δεν κάνω κάτι, επειδή μας λέει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης, οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες. Ανεβήκανε πάνω εκεί, δεν έχουν έρθει ποτέ σε κανένα εργαστήρι σαν και εμάς. Η Ελλάδα πλέον είναι μια φιλική χώρα στις επενδύσεις, αυτό λέτε στους ξένους? Είναι. Αρκεί να τους το παρουσιάσουμε όπως πρέπει και να είμαστε ειλικρινείς μαζί τους και να είμαστε εργατικοί ίδιοι. Πρέπει να γίνει ένα κόμμα στην Ελλάδα που να λέγεται Ιδρώτας. Θες να το κάνουμε μαζί, Γιάννη? Να λέγεται Ιδρώτας. Δηλαδή να είναι χαρά και τιμή σε κάποιον που ιδρώνει. Να χαίρεται. Δηλαδή στον άλλο, ίδρωσα ρε μεγάλε, έφτιαξα αυτά σήμερα και να χαίρεται. Όχι να φοβάται και να σου λέει ρε τελειωμένος είναι. Τι δεν δουλεύει, μαύρος είναι. Καταλαβες. Αυτό άμα το ξεπεράσουμε και καταλάβουμε ότι με τον ιδρώτα είμαστε μάγκες και είμαστε και ευτυχισμένοι και δημιουργούμε πράγματα για μας, για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα, θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε 6 εργοστάσια στην Ξάνθη που κάνουμε τα της Κόκοματ. Εκεί έχουμε φτιάξει και ένα σπίτι, ας πούμε, ωραίο, πέτρινο, μεγάλο κτλ. Κοιμούνται μέχρι 30 άνθρωποι και μπορεί κάποια εταιρεία, κάποιος ιδιώτης, χωρίς να έχει αγοράσει τίποτα, να έρθει να κοιμηθεί μόνος. Του έχουμε και ποδήλατα απ' έξω, πηγαίνει και βλέπει τα εργοστάσια, χαίρεται. Τις φωτογραφίες που βγάζει μόνο, φτάνει. Άλλοι κάνουν άλμπουμ γιατί τους λέμε: Θέλεις να συναντηθείς με την οικογένειά σου? Πάρτι και έλα, τσάμπα είναι. Ποιες είναι οι χώρες που ζητούν περισσότερα προϊόντα σας? Όλες μας αγαπάνε. Ναι, οι Κινέζες έρχονται εδώ, γελάνε, χαίρονται, Αμερικάνοι. Κάθε αντικείμενο το οποίο παράγεται κρύβει μία ιδέα. Αυτή την ιδέα ποιος την βγάζει? Εσείς? Είναι δική σας η ιδέα? Ζυμώνουμε συνέχεια εδώ ιδέες. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Αυτό που κάνει ο Λουκάς δεν μπορώ να το κάνω εγώ με τίποτα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν ο Λουκάς είναι αρχηγός. Ο Γιώργος μετά έρχεται, φτιάχνει τα ποδήλατα. Έχει φτιάξει το τελειότερο μηχανισμό παγκοσμίως για σπαστό ποδήλατο. Το σπάει στο ποδήλατο και το βάζει μέσα στο αεροπλάνο, στην καμπίνα δηλαδή επάνω, γιατί βρήκε έναν τρόπο να το σπάσει επάνω στη σέλα. Δεν υπάρχει άλλο ποδήλατο στον κόσμο. Άρα λοιπόν γεννάνε ιδέες όλοι. Πρέπει να μιλάμε για παραγωγή, πρέπει να φτιάχνουμε πράγματα. Και ξαναείπα, πήγαμε Βερολίνο, Μόναχο για τις γυναίκες που έχουν καρκίνο στο μαστό με τα ποδήλατα. Πήγαμε λοιπόν και δεν το είχα ξαναδεί. Εγώ έχω σπουδάσει στη Γερμανία, δεν είχα καταλάβει ότι είναι όλα καλλιεργήσιμα. Από το Βερολίνο μέχρι το Μόναχο δεν είδα ούτε μία σπιθαμή που δεν είναι καλλιεργημένη. Τρελάθηκα. Λέω, πού να τα βάλεις με αυτό το λαό? Αφού καλλιεργούν, υδρώνουν, τα πάντα βρήκα εκεί. Αν λοιπόν και εμείς καταφέρουμε και σιγά σιγά γίνεται αυτό, η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί στις μικρές δουλειές. Στις μικρές, γιατί οι μεγάλες γίνονται μόνες τους. Τι εννοώ? Αν ο καθένας μπορεί να παράξει κάτι, μετά θα μπορέσει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας εκεί να πάρει από αυτούς που παράγουν. Τώρα, άμα είναι όλοι μελαγχολικοί, σκυμμένοι με το κεφάλι κάτω, πας και τους ζητάς λεφτά, αφού δεν παράγουν τίποτα. Τι να σου δώσουν?